Την ώρα που στη Βουλή κορυφωνόταν η σύγκρουση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, επ' αφορμή της αστυνομικής βίας και τα πρόσφατα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, μπροστά στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής, σημειωνόταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Υπηρεσιακό όχημα της ελληνικής αστυνομίας συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, η οποία ανέβαινε τη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στο σημείο της διασταύρωσης με την Ακαδημίας και την πύλη εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βουλής των Ελλήνων. Η μηχανή ανετράπηκε, ο μοτοσυκλετιστής βρέθηκε στο έδαφος ανέστητος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παροχής των πρώτων βοηθειών στον ανέστητο οδηγό, ο μοτοσυκλετιστής, στεκόμενος στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλής Σοφίας, φώναζε προς τους αστυνομικούς ότι το θύμα του τροχαίου είχε περάσει με πράσινο και τους κατηγορούσε ότι εκείνοι ευθύνονται για τον τραυματισμό του. Αποτέλεσμα. Ο αρχιφύλακας της τροχέας, πιθανότατα και υπεύθυνος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μπροστά από την είσοδο της Βουλής, απέτυχε να σταθμεύσει τη μοτοσυκλέτα του ώστε να λάβει κλίση, διότι δεν φορούσε κράνος. Έλα, γράψε. Εντός η αστυνομία, το παιδί εδώ πέρα. Τροχέα, πράσινο, πέρασε το τσάκι, σαν τέλα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, όπως μπορεί να δει κανείς και στα σχετικά στιγμιότυπα, ότι κανένας από τους τροχονόμους που βρίσκονταν στο σημείο δεν φορούσε μάσκα με το πρόσχημα της σφυρίχτρας, παρότι μόνον ένας εξ αυτών εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου της κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μάσκα δεν φορούσε ούτε ο ειδικός φρουρός που προσήλθε στο σημείο του ατυχήματος. Επιπλέον, όπως βλέπουμε, ο αρχιφύλακας της τροχέας απευθύνθηκε στο διαμαρτυρόμενο πολίτη στον ενικό και με αρκετά αυθαδή τρόπο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η τύχη του άτυχου μοτοσυκλετιστή. Η κυκλοφορία διακόπη για διάστημα περίπου μισής ώρας στο ρεύμα ανώδη της Βασιλής Σοφίας προς Χίλτον, με τον άτυχο μοτοσυκλετιστή να μεταφέρεται στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.